Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι εδώ στο Δείγμα Γραφής. Την εκπομπή που ετοιμάζουμε και σας παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι εμείς εδώ, οι άνθρωποι της εκπομπής, προκειμένου να συγκροτήσουμε έναν ευρύ, το δυνατόν ευρύτερο ενημερωτικό κύκλο, τον οποίο αφού σας τον θέσουμε υπόψη σας, θα μπορέσετε κι εσείς με βάση το δικό σας κριτήριο να καταλήξετε στα δικά σας συμπεράσματα για κάθε είδηση, για κάθε εξέλιξη. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μας. Τώρα, αν τα καταφέρνουμε, θα μας το πείτε εσείς. Εμείς πάντως προσπαθούμε και προσπαθούμε σκληρά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε από τις 5 μέχρι και τις 5.30 στον πρώτο κύκλο της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα, τα δικά μας σχόλια για κάποια από τα βασικά πολιτικά θέματα της ημέρας, έτσι με μια διάθεση μάλλον δεικτική για να έτσι επιβεβαιώσουμε και τον τίτλο της εκπομπής, το Δείγμα Γραφής. Στη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση στο δεύτερο κύκλο της σημερινής εκπομπής με τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, για τα σοβαρότατα θέματα γεωστρατηγικής και όχι μόνο της περιοχής μας. Μας απασχολεί το μεταναστευτικό, η κρίση στη Συρία και ο ρόλος της Τουρκίας μέσα στο Αιγαίο. Θα ρωτήσουμε τον Ναύαρχο για τις απόψεις του σε όλα αυτά, καθώς ο κύριος Τσαϊλάς μετά από μια έτσι πολύ μακρά θητεία στο στράτευμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζοντας πολύ καλά τα θέματα αυτά αρθρογραφεί και μας ξεναγεί όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε την σχετική εμπειρία σε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, διεθνών σχέσεων και ο γεωστρατηγικής. Για μας είναι πάντοτε ο κύριος Τσαϊλάς ένας πολύτιμος ξεναγός σε αυτά τα άγνωστα τοπία και με πολύ χαρά αρκετά συχνά τον υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο της Βεργίνας Τηλεόρασης. Από τις 5.30 λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση μαζί του. Στη συνέχεια θα δούμε κάποια από τα θέματα τα οποία πραγματικά ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικά, δυστυχώς δεν βρίσκουν τη σωστή τους θέση στην καθημερινή επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε με το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας για μία ακόμη φορά, την ένατη αν δεν κάνω λάθος, δικαιώνει πανηγυρικά την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και ακυρώνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας την απόφαση του Υπουργού Σκουρλέτη να μην προχωρήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες και επενδύσεις στην περιοχή των Σκουριών. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια της λογικής, καθότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για τους δικούς της λόγους, χωρίς κάποιο πρακτικό και κάποιο βάσιμο επιχείρημα, φέρνει διαρκώς εμπόδια στην πρόοδο μιας πολύ σημαντικής επένδυσης για τη Βόρεια Ελλάδα που απασχολεί 2.000 εργαζόμενους. Χρησιμοποιώ τη φράση «χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο». Γιατί το λέω αυτό, γιατί απλούστατα όταν υπάρχει βάσιμος λόγος, τότε ανάλογα κρίνει και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι πάνω από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε τη δική του απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά, όπως γράφει σήμερα σε αναλυτικό της ρεπορτάζ και η εφημερίδα Καθημερινή, ότι η απόφαση του κ. Σκουρλέτη να απαγορεύσει στην εταιρεία να προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων τεχνολογικών μεθόδων με το επιχείρημα ότι αυτές οι μέθοδες δεν προχώρησαν και δεν εφαρμόστηκαν αρχικά στην Ελλάδα αλλά σε άλλο μέρος του κόσμου είναι εντελώς παράνομη. Συνεπώς και ακυρώνεται ως υπουργική απόφαση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής καθώς όπως θα ήθελα να υπενθυμίσω το θέμα της Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται εδώ και 2 εβδομάδες στην επικαιρότητα μετά την απόφαση της εταιρείας να αναστείλει μέρος της δραστηριότητάς της για να διαμαρτυρηθεί με τον τρόπο αυτό και για να απαντήσει με τον τρόπο αυτό σε έναν πόλεμο νεύρων, όπως χαρακτηριστικά λένε στελέχη της, που κάνει η κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα αυτό στην συνέχεια. Επίσης, θα δούμε το αγροτικό ζήτημα. Σε μία μέρα που πραγματικά οι αγροτικές κινητοποίησεις αποτελούν πρώτη είδηση σε όλη τη χώρα, θα έχουμε εδώ 2 εκπροσώπους των αγροτών της Συντονιστικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητήσουμε το περιεχόμενο των κινητοποίησεών τους, αλλά και τα αιτήματά τους. Είναι
έτσι πάρα πολύ κοινότυπο να παρατηρήσουμε ότι σήμερα η χώρα βρίσκεται σε κλοιό κινητοποιήσεων. Δεν είναι μόνο οι αγρότες οι οποίοι εξαγριωμένοι γιατί αισθάνονται ότι έπεσαν θύματα παραπλάνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Είναι και οι επιστήμονες οι οποίοι σήμερα έκαναν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε επίσης μια μεγάλη συγκέντρωση των επιστημονικών συλλόγων, γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνικά επαγγέλματα γενικά, συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, εάν ισχύσει έτσι όπως παρουσιάστηκε, τότε θα σημάνει πάρα πολύ απλά την καταστροφή, την οικονομική καταστροφή για αρκετούς από τους συναδέλφους τους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δικηγόρου, ο οποίος θα κληθεί μόνο για ασφαλιστικές εισφορές και για εφορία να δίνει περίπου το 72% του εισοδήματός του κάθε χρόνο. Είναι πράγματα τα οποία αληθινά είναι να απορεί κανείς ποιος εγκέφαλος τα σκέφτηκε και προσπαθεί να τα εφαρμόσει. Προβλήματα σίγουρα υπάρχουν πολλά και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Ωστόσο, με τέτοιες λογικές και με τέτοιους προγραμματισμούς είναι σίγουρο ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Το παράλογο μέτρο είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει ταράξει. Σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο δημοσιεύονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από τη χώρα. Γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα μεγάλο εργοστάσιο της γνωστής τσιμεντοβιομηχανίας στην περιοχή του Ιδρυβενίου. Βλέπετε εδώ το δημοσίευμα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φήμες και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία Τιτάν δεν μπορεί πλέον να αντέξει το φορολογικό βάρος αλλά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στα θέματα του τραπεζικού δανεισμού και σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αλλάξει έδρα, να φύγει από τη χώρα και να εισαχθεί σε ένα ξένο χρηματιστήριο από όπου επειδή η εταιρεία πηγαίνει εξαιρετικά καλά θα μπορέσει να πετύχει καλύτερη δανειοδότηση. Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, το κύριο πρόβλημα της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν είναι ότι εδρεύει στην Ελλάδα και ως εδρεύουσα βιομηχανία στην Ελλάδα δεν μπορεί να πετύχει καλό δανεισμό γιατί θεωρούν οι ξένοι τραπεζικοί κολοσσοί ότι το γεγονός πως είσαι στην Ελλάδα σε κάνει τουλάχιστον ύποπτο για το οικονομικό σου μέλλον. Είναι too risky, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Αμερικάνικη, αυτό το θέμα στην οικονομική του διάσταση. Και πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα συμβεί αν έχουμε ένα τέτοιο λουκέτο. Ακόμη ένα τέτοιο λουκέτο. Δυστυχώς. Επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι η σημερινή επικαιρότητα φυσικά σχετίζεται και με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στον Νταβός. Εκεί έχουμε από χτες, σε εξέλιξη, την σύνοδο κορυφής, την μία άτυπη σύνοδο κορυφής, ηγετών από όλο τον πλανήτη. Περισσότεροι από 40 αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί βρίσκονται στην ελβετική πόλη και συζητούν σε ανοιχτές και κλειστές διαδικασίες θέματα οικονομικής συνεργασίας, οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης, όπως για παράδειγμα για το τεράστιο θέμα του προσφυγικού. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά μίλησε στα ελληνικά. Ευτυχώς μετά τα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή του στο φόρουμ του Κλίντον, όπου εκεί μίλησε στα αγγλικά και μάλλον δεν επενέθηκε γι' αυτό, ο κύριος Τσίπρας ευτυχώς επέλεξε να μιλήσει στα ελληνικά αυτή τη φορά και υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση για τους υπόλοιπους συνομιλητές αλλά και για το κοινό. Υπάρχει μια εξαιρετικά σημαντική τοποθέτησή του για τα θέματα της πολιτικής της λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ευρώπη. Να το δούμε παρακαλώ. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει
κάνει τεράστιες προσπάθειες να πετύχει μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή. Όμως αυτή η προσαρμογή ήταν δυστυχώς μονόπλευρη για κάποιες κοινωνικές κατηγορίες, για κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν σηκώσει όλο το βάρος. Αυτή η προσαρμογή είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουμε τα ελλείμματα, αλλά ταυτόχρονα να απολέσουμε περίπου 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είχαμε μια τρομακτική αποανάπτυξη και ταυτόχρονα μια τρομακτική διόγκωση ανεργίας. Όπου από το 7% του 2008, που είχαμε περίπου ίδια ανεργία με τη Γερμανία το 2008, τώρα έχουμε πάει στο 25%, ενώ η Γερμανία έχει πάει στο 4,5%. Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε ότι εκτός από ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη. Και για να έχουμε ανάπτυξη χρειάζονται ευρωπαϊκές επενδύσεις και ιδιωτικές επενδύσεις. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Τσίπρας. Χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και χρειάζεται σταθερότητα ούτως ώστε να πετύχουμε τη μείωση της ανεργίας και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πώς θα πετύχουμε αυτή τη σταθερότητα και αυτή την ανάπτυξη. Και εδώ, μάλλον, ο κύριος Τσίπρας έχει μείνει στα περσινά. Γιατί αν πραγματικά ήξερε και ήθελε ο ίδιος να ενδυναμώσει τα σημερινά του λόγια, δεν θα ακολουθούσε τις πολιτικές τις οποίες ακολούθησε τον τελευταίο χρόνο. Γιατί μια οικονομία πάει καλά όταν έχει σταθερότητα, όταν έχει ηρεμία, όταν έχει ένα καθεστώς στο οποίο ο κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει πώς θα κινηθεί και τι θα αντιμετωπίσει σε ένα χρόνο από σήμερα, και ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε επενδυτής από το εξωτερικό αισθάνεται ασφαλής να έρθει και να βάλει τα ωραία του λεφτά προκειμένου να δημιουργήσει δουλειές. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα ηγείται μιας οικονομίας η οποία δεν πάει καλά. Και γιατί δεν πάει καλά? Γιατί απλούστατα τον προηγούμενο χρόνο ο κύριος Τσίπρας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του προκειμένου να καταστρέψει αυτά τα οποία σήμερα θεωρεί ότι είναι παραδοχές. Μεταρρυθμίσεις, σταθερό σύστημα, ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όταν ο κύριος Τσίπρας προκάλεσε τις εκλογές, μη ψηφίζοντας πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο διέκοψε ουσιαστικά μια πολύ θετική πορεία της χώρας. Στη συνέχεια έκανε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν ήταν διαπραγμάτευση. Προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Στη συνέχεια ακόμη χειρότερα προχώρησε στο δημοψήφισμα που έφερε τα capital controls, δίχασε τον κόσμο, χάσαμε το καλοκαίρι, μπήκαμε σε μια διαδικασία προεκλογική, κάναμε εκλογές με αποτέλεσμα να χαθεί κυριολεκτικά για την ελληνική οικονομία ένας χρόνος, κάτι το οποίο οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο με μέτρα λιτότητας αναγκαστικά αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ακόμα και ξένοι οικονομικοί οίκοι υπολογίζουν τη μαύρη τρύπα αυτής της πολιτικής σε περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποτελούν μαύρη τρύπα για την εθνική οικονομία και φυσικά θα πληρωθούν. Από ποιον? Ξέρετε πολύ καλά από ποιον. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε από τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την πολύ μεγάλη συνάντηση κορυφής ήταν το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θυμάστε, αν και κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε, ότι ο κύριος Τσίπρας θεωρούσε ότι πρέπει να διώξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το ελληνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα αυτό το έλεγε πάρα πολύ συχνά σε συνεντεύξεις του προκειμένου να πετύχει στο εσωτερικό ακροατήριο να δημιουργήσει ένα θετικό συνέστημα. Ήθελε να κάνει τους οπαδούς του να λένε ότι κοίταξε, ο Τσίπρας είναι ο μόνος ο οποίος τολμά να διώξει το δούνο του από το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτά ο κύριος Τσίπρας όμως σε σχέση με το δούνο του τα έλεγε στις συνεντεύξεις του και στις ομιλίες του. Γιατί όταν πηγαίνει σε επίσημα φόρα όπως είναι αυτό του Νταβός, εκεί δεν μιλάει σε καμία περίπτωση για να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ίσα-ίσα αποδέχεται την παρουσία του, γιατί αυτό επιθυμούν και οι δανειστές. Το παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, βρήκε έναν τρόπο ούτως ώστε να είναι εξαιρετικά δεικτικός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Χρησιμοποίησε έναν παλιό τίτλο για την λειτουργία του καπιταλισμού και της οικονομίας. Όταν κάποιοι έψαχναν να βρουν τα προβλήματα, ότι είναι γνωστό σε όλους το ερώτημα το οποίο προκύπτει σε σχέση με αυτό το οποίο αποτελεί την αιτία. Και εδώ λέει,
μα είναι η εφαρμογή ηλίθιε. Είναι μια έκφραση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ από το μεσημέρι. Ο κύριος Σόιμπλε καλεί την ελληνική πλευρά, καλεί την ελληνική κυβέρνηση, τον παριστάμενο κύριο Τσίπρα, να εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί με συγκεκριμένες συμφωνίες μόλις πριν από λίγους μήνες. Και όταν ο κύριος Τσίπρας του βάζει στο τραπέζι και όταν ο κύριος Τσίπρας του βάζει στη συζήτηση ότι υπάρχει πρόβλημα λιτότητας και ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί ακριβώς το πρόγραμμα δεν προχωράει, ο κύριος Σόιμπλε από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Η συγκεκριμένη ατάκα είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστική να την ξανακούσουμε. Then we should implement what we agreed to implement. And we can simply say implementation stupid. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσουμε. Είναι η εφαρμογή ηλίθιε, είναι η ακριβής μετάφραση. Και φυσικά όλοι οι Έλληνες, όταν βλέπουμε έναν τέτοιο αστεϊσμό που απευθύνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αισθανόμαστε μια στεναχώρια. Κανείς από εμάς δεν αποδέχεται έναν ξένο πολιτικό, ιδίως τον κύριο Σόιμπλε, να μιλά με έναν τέτοιον αστεϊστικό τρόπο προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι πραγματικά εξοργιστικό και είναι και πραγματικά κατά κάποιο τρόπο μειωτικό για όλους μας, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Και πραγματικά είναι στενάχωρο για όλους μας να βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς σε τέτοια διεθνή φόρα αντιμετωπίζεται με έναν ιδιαίτερα μειωτικό τρόπο. Αντιμετωπίζεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Αντιμετωπίζεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να πιέσει, να εκβιάσει ή να κοροϊδέψει τους συνομιλητές του. Δεν είναι σωστό στην παρούσα φάση να εξηγήσουμε ή να καταπιαστούμε με το εάν η άποψη αυτή έχει διαμορφωθεί δικαίως ή αδίκως για το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Το δυστυχές στην υπόθεση είναι ότι αυτή η εντύπωση έχει όντως διαμορφωθεί με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοιου είδους σχόλια. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας και να παλέψει ώστε να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Όχι επειδή αφορά το δικό του πρόσωπο, αλλά επειδή ακριβώς αφορά την αντιπροσώπευση μιας ολόκληρης χώρας. Ο κύριος Τσίπρας αυτό το οποίο κάνει είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Και όταν κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα έχει μειωμένο κύρος, θα πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά για να το ανακτήσει αυτό το κύρος. Δεν μας αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Και νομίζω ότι με αυτό θα συμφωνήσετε όλοι σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική όμως και η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι εκεί έκανε κάποιες κέρυες παρεμβάσεις που άλλωστε τις αποδέχθηκαν οι περισσότεροι από τους συνομιλητές του. Να το δούμε παρακαλώ. Που συμβαίνει στο Αιγαίο είναι μια μεγάλη ντροπή για τον κοινό ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Να έχουμε καθημερινά απώλειες δεκάδων ανθρώπινων ζωών, διότι οι διακινητές, οι έμποροι της ανθρώπινης ελπίδας, δρούνε ανενόχλητοι. Και είναι αδιανόητο για δύο χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχουν επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες δισεκατομμύρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και έχουν τεράστια συστήματα πολεμικά για να μπορεί να ελέγχει ο ένας τον άλλον, για να κάνουν παραβιάσεις οι Τούρκοι και να τους αναχαιτίζουμε εμείς πάνω από το Αιγαίο, να μην μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει κάτω, στη θάλασσα. Και θέλω να σας πω ότι εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι όχι με τις υποδείξεις, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πάρα πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτησή του και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σωστή, γιατί πραγματικά πολλοί από τους Ευρωπαίους ηγέτες τα βάζουν με την Ελλάδα θεωρώντας ότι η Ελλάδα φταίει γιατί έχει κατακλειστεί η Ευρώπη από τους πρόσφυγες. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί ακριβώς εμείς ως Ελλάδα έχουμε να φυλάξουμε ένα θαλάσσιο σύνορο το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, πρακτικά δύσκολο, στρατηγικά δύσκολο να φυλαχθεί. Ενώ οι Σκοπιανοί, για παράδειγμα, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν ένα φράχτη. Τον κλείνουν το φράχτη και δεν περνάει κανένας. Εμείς ποιο φράχτη να κλείσουμε στο Αιγαίο? Υπάρχει τρομερό
ουσιαστικό πρόβλημα και δυστυχώς αυτό δεν μας το αναγνωρίζουν κάποιοι από τους Ευρωπαίους. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα δώσουμε πολύ μεγάλο δίκιο στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επαναλαμβάνω, για να χαριτολογήσουμε και λίγο, επέλεξε να μιλήσει στα ελληνικά και πολύ καλά έκανε, γιατί τα αγγλικά του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Δυστυχώς όμως τα αγγλικά δεν μπορούσε να τα αποφύγει 100% στην παρουσία του στον Ταβός ο κύριος Τσίπρας. Αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση στα αγγλικά που νομίζω ότι δεν ήταν και η πιο πετυχημένη. Να τη δούμε παρακαλώ. Big opportunities. The good signals is that fortunately the estimations, the initial estimations for recession, stagnation, our expectations our revenues in a better position for the primary surplus in 2016 managed to absorb of the structural funds, absorbing of the structural fund. Finally, recapitalization of the banks, estimated by the institutions. So, in a critical point to recover, so I'm confident that they want big opportunities of our strategy. The vicious circle. Επιτρέπεται έτσι ένα τέτοιο παραπολιτικού τύπου παρουσιαστικό. Θα μας το επιτρέψετε έτσι να κάνουμε έναν μικρό αστεϊσμό έτσι για να σατιρίσουμε λιγάκι την κατάσταση. Και θα επιμείνουμε, επιτρέψτε μας να κάνουμε ακόμα έτσι μια πλακίτσα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά που έφυγε από τον Ταβός πήγε πραγματικά ως Πρωθυπουργός της χώρας και έτσι όπως το αισθάνθηκε μέσα του στα μπλόκα των αγροτών. Και αμέσως μετά, μόλις πήρε το αεροπλάνο, το ιδιωτικό αεροπλάνο, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος από τον Ταβός, βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών, όπου πήγε εκεί για να απευθυνθεί στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί. Να δούμε το βίντεο το οποίο μόλις το λάβαμε. Διότι δεν φταίτε βέβαια εσείς. Μπήκατε σε μια λογική. Σας βάλαν τα κόμματα που κυβερνάγαν σε αυτή τη λογική. Και η αριστερά φταίει. Διότι στην κρίσιμη στιγμή δεν έπρεπε να ζητάμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Έπρεπε να ζητάμε προοπτική. Έπρεπε να ζητάμε να στηριχθεί η οικονομία μας όχι στις φούσκες, στα δάνεια, αλλά να στηριχθεί στην παραγωγή. Είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας καταδίκαζε με την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χειριστήκανε πολύ πιο ευέλικτα και πιο έξυπνα τις δυνατότητες που είχαν. Σήμερα σε αυτόν τον τόπο έχουμε φτάσει στο σημείο να εισάγουμε τα βασικά προϊόντα κατανάλωσης. Δεν προχωράνε τα πράγματα έτσι. Ούτε η λύση είναι να έρθουν οι Εμμύριδες από το Κατάρ να επενδύσουν. Καλές οι επενδύσεις, αλλά αν δεν ξαναστήσουμε στα πόδια της την παραγωγή, δεν θα μας σώσουν αυτές. Και θέλω να γίνω πολύ συγκεκριμένος. Μπορεί να υπάρξει προοπτική αν ακολουθηθούν αυτές οι μνημονιακές επιταγές που αυξάνουν τους φόρους και έχουμε φτάσει στο σημείο το κόστος παραγωγής να είναι μεγαλύτερο από τα όποια κέρδη μπορεί να έχει ο παραγωγός πουλώντας τα προϊόντα του, να καταργούν την επιστροφή του ειδικού φόρου, να μειώνουν το ποσοστό το συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ. Αν έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει το κόστος παραγωγής, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι το πετρέλαιο και το ρεύμα είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Πολύ χαρακτηριστική έτσι, η ομιλία που είχε με τους αγρότες της περιοχής της Λάρισας, ήταν το βίντεο που παρακολουθήσαμε. Αμέσως μετά όμως ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας κατευθύνθηκε προς τον μπλόκο της Λαμίας, όπου και εκεί είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. Να δούμε το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εγώ θα πω λίγα λόγια, αλλά νομίζω θα είναι πολύ συγκεκριμένα, γιατί έχουμε ξανακουβεντιάσει και ξανακουβεντιάσει. Θεωρώ αδιανόητο ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην δέχεται να σας συναντήσει.
να μην δέχεται να συναντήσει τους ανθρώπους του μόχτου και της παραγωγής την ίδια στιγμή που συναντά κάθε παρατρεχάμενο στο Μέγαρο Μαξίμου, κάθε δημοσιογράφο, κάθε επιχειρηματία και μάλιστα μερικούς από αυτούς που χρωστάνε δισεκατομμύρια στο δημόσιο τους παίρνει μαζί του και στο Κατάρ, στις διεθνείς του επαφές. Είναι αδιανόητο αυτή η κυβέρνηση να μην θέλει να έρθει σε διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής σε αυτόν τον τόπο. Και έπρεπε αυτός να έρθει εδώ, όχι να φέρνει τα μάτια, να έρθει εδώ να συζητήσει μαζί σας τις δυσκολίες, τις αντικσότητες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Πρωθυπουργού, αλλά όπως αντιληφθήκατε, στο πλαίσιο έτσι του αστεϊσμού, αυτά τα βίντεο δεν είναι σημερινά. Αυτά τα βίντεο είναι περίπου 1,5 χρόνο πριν, όταν ο κύριος Τσίπρας, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, κατακεράβνωνε τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, επειδή αρνιόταν, όπως είχε πει τότε, να δει τους αγρότες. Υπενθυμίζω ότι το κυριότερο αίτημα σήμερα των αγροτών είναι να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Ανήκουν όλες αυτές οι εικόνες σε μια άλλη εποχή, κατά την οποία ο κύριος Τσίπρας αισθανόταν έτσι μια πολύ μεγάλη ελευθερία να λέει πράγματα τα οποία ήταν ευχάριστα, ηχούσαν πάρα πολύ όμορφα στα αυτιά όλων των Ελλήνων, έκαναν πάρα πολύ κόσμο να προτιμήσει στις εκλογικές αναμετρήσεις τον κύριο Τσίπρα, αλλά δυστυχώς το χρονικό διάστημα το οποίο παρήλθε από τότε μας έκανε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες με εντελώς διαφορετικό μάτι. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν βρίσκονται σε ένα αντιπολιτευτικό στυλ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση της χώρας και όλα αυτά τα οποία έλεγαν ως αντιπολίτευση φυσικά τα έχουν αφήσει στο παρελθόν. Όπως έχει γίνει άλλωστε στο παρελθόν και με άλλα κόμματα, όχι μόνο με τον κύριο Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι επίσης το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ιστορία του λιμανιού του Πειραιά. Χτες λοιπόν, αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε ότι τελείωσε η δουλειά, ότι το λιμάνι του Πειραιά κατά 100% το παίρνουν οι Κινέζοι της Κόσκο, μετά από μια διαδικασία που κράτησε περίπου 2 χρόνια. Οι Κινέζοι επενδυτές βρίσκονται στη χώρα μας από το 2005, πήραν ένα μικρό κομμάτι του λιμανιού του Πειραιά, διεκδίκησαν τη Θεσσαλονίκη και τώρα πήραν και το υπόλοιπο κομμάτι του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, προκειμένου να εγκαταστήσουν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μια πολύ μεγάλη μονάδα, μια πολύ μεγάλη διεργασία μέσα στην οποία θα μπορούν να μεταφέρουν στην Ευρώπη ευκολότερα και φτηνότερα τα προϊόντα τους από την Κίνα. Τώρα, έχουμε εδώ ένα δημοσίευμα που αφορά τη συγκεκριμένη είδηση, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας όταν μιλούσαμε για αποκρατικοποίηση λιμανιών ή αεροδρομίων. Φυσικά το θυμόμαστε όλοι. Όπως επίσης και το γεγονός ότι ο εικονιζόμενος εδώ κύριος, ο κύριος Δρίτσας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε για ένα μπλοκάρισμα σε όλη τη διαδικασία, γιατί κατά την άποψή του το να αποκρατικοποιηθούν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια ήταν ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας. Το παράδοξο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι μπορεί η διαδικασία να τελείωσε κανονικά χτες, αλλά ο κύριος Δρίτσας φάνηκε ότι εξεπλάγει, παρότι αρμόδιος υπουργός, δήλωσε άγνοια για το όλο θέμα αυτό και ζήτησε μάλιστα και εξηγήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ. Το έμαθε, λέει, από τον τύπο, κάτι το οποίο όλοι οι Έλληνες το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ο αρμόδιος υπουργός το αγνοούσε, και ζήτησε από τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, τον κύριο Πιτσιόρλα, εξηγήσεις να τον ενημερώσει επακριβώς για το τι συμφωνήθηκε. Βέβαια, πρόκειται για μια φαρσοκομωδία. Ο κύριος Δρίτσας, ως αρμόδιος υπουργός και ως μέλος της κυβέρνησης, ήξερε πάρα πολύ καλά τι κάνει η κυβέρνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Απλούστατα, επειδή προφανώς γνωρίζει ότι έχει μια εκλογική και κομματική πελατεία και πρέπει να δικαιολογηθεί έναντι αυτής της πελατείας, με αυτήν την φαρσοκομωδίστικη κατά κάποιο τρόπο ανακοίνωση, μπορεί να γυρίσει να τους πει ότι ξέρετε, εγώ δεν ήξερα, το λιμάνι το πήραν παρότι είμαι αρμόδιος υπουργός, χωρίς να με ρωτήσουν. Για ένα τέτοιο πολιτικό επίπεδο συζητάμε, για μια τέτοια αντιπαράθεση συζητάμε, δυστυχώς. Και κάτι τελευταίο, το οποίο το βρήκαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ, σε αυτή την εκπομπή, για την περίφημη υπόθεση των μετακλητών υπαλλήλων και για τα περίφημα κομματικά ρουσφέτια. Ενδεχομένως, το έγγραφο το οποίο βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε να δίνει μια έτσι πολύ καλή απάντηση γιατί το κυβερνών κόμμα, κάθε κυβερνών κόμμα, εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει τόσο πολύ να
διορίζει δικούς του ανθρώπους στο δημόσιο από τη μία και από την άλλη να μάχεται ούτως ώστε να μην ακολουθεί διαδικασίες και αξιοκρατία μόνο και μόνο για να βάζει δικούς του ανθρώπους στα Υπουργεία. Εδώ έχουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από μία συνεδρίαση που έγινε πριν από κάποιους μήνες. Σε αυτήν την απόφαση της, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ λέει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία σας τα διαβάζω. Με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής καταρτίζεται αναλυτικό μισθολόγιο για όσους έχουν επαγγελματική σχέση με το κόμμα. Φυσικά, κάθε κόμμα έχει τους υπαλλήλους του και το μισθολόγιο, λέει, καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ. Σε αυτό όμως εντάσσονται και όσοι κατέχουν έμιστη θέση ή δημόσιο αξίωμα μετά από πρόταση ή με την έγκριση του κόμματος. Δηλαδή κομματικά στελέχη, επιστημονικοί συνεργάτες, μετακλητοί, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές, διορισμένοι σε πολιτικές θέσεις του κράτους ή εποπτευόμενων φορέων κλπ. Οι τελευταίοι, λέει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδουν στο ταμείο του κόμματος το σύνολο των αποδοχών τους από τις εν λόγω θέσεις και λαμβάνουν από το κόμμα τον προβλεπόμενο μισθό. Ειδική μέρημνα υπάρχει για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια πολύ καλή απάντηση για το λόγο για τον οποίο με τόσο έτσι έντονο τρόπο οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να διορίζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά με αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής υπάρχει και ένα οικονομικό αλυσβερίσι. Μακάρι αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να έχει ανατραπεί. Εμείς βλέπουμε ότι είναι ενισχύ. Αν στην περίπτωση έχει αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη συζήτηση της σημερινής εκπομπής.